Τσουμελά. Ναι. Ναι, καλησπέρα, συγγνώμη. Ήθελα να πω ότι έχω διαβάσει πολλά βιβλία του Κοτσιά σε νεότερη ηλικία και μάλιστα έχω αυτή την έκδοση από τον Ιαγουάρο, την πολύ παλιά, και το ξαναδιάβασα. Πάρα πολύ στενάχωρο το βιβλίο. Αυτή η ολονύκτια αλληλοεξόντωση για μια τυπική κληρονομική διαφορά που τελικά θα ξετυλίξει το κουβάρι των πικρών αναμνήσεων, με έπνιξε, το διάβασα, ξεκίνησα το πρωί, το τελείωσα το βράδυ. Και αυτό που ήθελα να πω, δεν ξέρω, τώρα ντρέπομαι κιόλας επειδή η κυρία Ρώτα τα είπε τόσο ωραία, αν είναι σωστά αυτά που θα πω, ότι οι ήρωες του Κοτζιά είναι αρνητικοί, δεν είναι θετικοί, είναι, και δεν μπορούμε να ταυτίζουμε, δηλαδή εγώ τα διαβάζω ένα βιβλίο, ταυτίζουμε με κάποιους χαρακτήρες. Νομίζω ότι κανένας αναγνώστης δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτούς τους χαρακτήρες. Είναι χαρακτήρες που αρνούνται την κοινωνική και την ηθική τάξη πραγμάτων, γιατί έχουν κυριευτεί από μία πίστη ότι δεν υπάρχει κοινωνική και ηθική αξία να υποταγεί κάποιος αυτήν. Και είναι πρόσωπα της απώλειας και του χαμού, τύποι παρακατιανοί, και με πολύ στενομυαλιά και ίσως μίσος στενάχωρες προσωπικότητες. Αυτά. Η Φιλιό και η Δήμητρα, και κάτι που με ενόχλησε πολύ στη Δήμητρα είναι που έλεγε συνέχεια για τη Φιλιό, τι ήταν η Φιλιό. Για τον Φάνη μια τρύπα ήταν. Αυτό με έπνιγε κάθε φορά που το διάβαζα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ήταν πολύ στενάχωρο το βιβλίο. Ευχαριστούμε πολύ. Παρότι στενάχωρο, γιατί πραγματικά είναι στενάχωρο, υπήρξε κάποια απόλαυση στην αναγνωσή του, ναι, τη λογοτεχνική. Ναι. Είναι οι λέξεις αυτές που είπατε που είναι της εποχής. Είναι το ότι, όπως είπε ο κύριος Ανδρόπουλος, δεν τελειώνει τη φράση της η Δήμητρα και πρέπει εμείς να φανταστούμε τι σημαίνει παρακάτω. Η σχέση των δύο γυναικών, η σχέση με τον άντρα της που ήταν μαθηματικός, αυτός λογιστής, τα παιδιά που κοιμούνται, όλα αυτά, το σπίτι, οι δρόμοι που κυκλοφορούσαν, η Αθήνα του 58, η μιζέρια, η μούχλα που έβγαινε από τα υπόγεια. Ναι, βέβαια. Πολύ ωραία.